Πλά για να καθησυχάσουμε και τις οικογένειες που παρακολουθούν το ρεπορτάζ. Δεν ζουν οι Έλληνες στρατιωτικοί τώρα εξπέσου μεσονυχτή αυτή τη στιγμή. Σε συνθήκες της ταινίας εννοώ, επειδή μας επιβεβαίωσαν. Απλά για να ειδεποιήσουμε. Αλλά είναι σε φυλακές ψυχής ασφαλείας, Μανώλη. Θέλω να πω ότι. Για να μην ξέρεις, όταν βλέπεις την ταινία του εξπέσου μεσονυχτίου, φοβάσαι και οι συνθήκες ότι ήταν έτσι. Να το δείξει. Δεν είναι και στη Μεγάλη Βρετανία της Τουρκίας. Σε φυλακές στην Αδριανούπολη. Είναι ψυχής ασφαλείας, Μανώλη. Λοιπόν, για να μην προκαλούμε πανικό. Επειδή μας παρακολουθούν και οι γονείς και οι συγγενείς, γι' αυτό το λόγο το λέω. Και συγγενείς υπάρχουν και γι' αυτό το λέω. Εννοείται η κατάσταση είναι δύσκολη. Πού βρίσκεται το θέμα αυτή, Μανώλη, για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ τώρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι περιμένουμε στις 30 Μαρτίου ότι ενδεχομένως να γίνει αυτή η συνάντηση των δικηγόρων με τον εισαγγελέα για να δουν αν θα συνεχιστεί η προφυλάκησή τους. Το πρόβλημα είναι οι προφυλακίσεις στην Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, αναφέρεται και στις δημοσιογράφους της Τζουμπουριέτ. Χωρίς να δικαστούν, παραμένουν στη φυλακή για 400-500 ημέρες. Το ερώτημα είναι αν θα συμβεί αυτό με τους Έλληνες στρατιωτικούς. Δηλαδή θα μείνουν 10, 20, το κατηγορητήριο πότε θα είναι έτοιμο. Και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χτες έγιναν αλλαγές, διορισμοί καινούργιοι δικαστών εισαγγελίων. 352 άτομα αλλάζουν έδρα για την Αδριανούπολη, πάνε αλλού και από την Κωνσταντινούπολη. Γίνεται ένας χαμός. Χτες, όπως αναφέραμε το πρωί, από την Κωνσταντινούπολη στο ρεπορτάζ μας, υπήρξε αυτή η αναστάτωση. Και όντως πήγε δικαστικός λειτουργός στις φυλακές για να πάρει τα ΠΙΝ. Αλλά αυτό που σε ενδιαφέρει στους Τούρκους είναι ένα από τα κινητά. Αυτή η διαδικασία, Μανώλη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκεί δεν είχαμε ποια ΠΙΝ τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, νομιμοποιείται μια κατάσταση. Ναι. Σαφώς τα κινητά ελέγχθηκαν. Έτσι. Τώρα ψάχνουν κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει κάτι που κρύβεται ή πιθανόν να κρύβεται. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια σοβαρή υποψία για ένα κινητό. Μάλιστα. Για ένα κινητό. Για ένα από τα δύο. Ναι. Το οποίο ενδεχομένως, αφού σου καταλαβαίνω, αυτό το λέει το ρεπορτάζ μου από την Τουρκία, ότι μάλλον είναι υπηρεσιακό. Η ελληνική πλευρά λέει ότι ήταν υπηρεσιακό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να είναι προσωπικό. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί. Δεν θέλω να λέω περισσότερα, γιατί δεν μπορώ να τα αποκαλύπτουμε όλα. Ενώ για να μην κινδυνεύσουν κάποια άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ξέρω, αυτό μπορώ να πω.